καλησπέρα, θέλω να πω καλή χρονιά σε όλους. Ξεκινάει μια δύσκολη χρονιά. Η ΓΑΜΑ Εθνική, η ομάδα μας έχει την ευκαιρία, ήταν 3 χρόνια συνεχόμενα. Ξέρουμε τις δυσκολίες. Θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό για να μπορείς να σωθείς. Φέτος ενισχυόμαστε συνέχεια. Έχουμε πάρει αρκετά καλούς παίκτες. Έπεται και συνέχεια. Όσο για τη θέση του τερματοφύλακα, έχουμε το Μαρινάκι, ένα έμπειρο τερματοφύλακα που ήταν MVP τα 3 τελευταία χρόνια, και πήραμε ένα πολύ φερέλπι τερματοφύλακα από έναν πολύ καλό μας φίλο που μας τον πρότεινε, είναι ο κύριος Μαυρέας, ο Αντώνης από την Καλαμάτα. Έπαιζε τα τελευταία 2 χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική, έχει εμπειρία. Είναι 2000, μια ηλικία που παίζει φέτος σαν μικρός. Πιστεύω θα μας βοηθήσει και θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο μαζί με τον Μαρινάκη και ο Καλογερόπουλος, και έχουμε και ένα μικρό, το Μουλιανάκη, που θα βοηθήσουν την ομάδα στη συνέχεια. Το αν έχεις ή δεν έχεις καλή ομάδα παίζει το πρωτεύοντα ρόλο, αλλά στο οποίο όπλο θα παίζεις, ναι, έχει μεγάλη, όπως ξέρουμε η Αθήνα έχει δυνατότητες ομάδες. Τις άλλες χωρίς να θέλω να πω ότι είναι υποδιέστερες. Όπως και παλιά που παίζαμε εμείς με τον όμιλο της Κρήτης, που ήταν ένα πάρα πολύ δυνατός όμιλος και έπρεπε συνέχεια να έχουμε και τα ταξίδια και να είμαστε και με, συνέχεια με ομάδες δυνατές από την Κρήτη. Και ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο του Αστέρα Βάρηση. Ο κόσμος φέτος πρέπει να βοηθήσει την ομάδα, να είναι δίπλα μας. Ο πρόεδρος είναι πολύ κοντά στην ομάδα και την ενισχύει συνέχεια, και ο κόσμος να δείξει και αυτός ενδιαφέρον και να ξαναγυρίσει στις εξέδρες και να μας ακολουθεί.